Καλησπέρα σε όλους. Επέστρεψα μετά από κάμποσο καιρό που απήχα, βασικά δεν απήχα τόσο. Έκανα βίντεο και στι διακοπέ μου, αλλά δεν ήταν τέτοιου είδου βίντεο. Και πριν τι διακοπέ μου είχα περάσει μια φάση που το άγχο μου ήταν στα κόκκινα, οπότε δεν μπορούσα πολύ να κάνω βίντεο. Αλλά everything is cool now. Και επέστρεψα με ένα από αυτά τα έτσι χαλαρωτικά βίντεο. Άμα μου κάνει τη χάρη το μικρόφωνο και δεν έχει πάλι θέματα και να κάνει παράστα και να πέφτει ο ήχο και τέτοια. Και ε, ένα από αυτά τα βίντεο που είναι έτσι σε κάνουν να σκέφτεσαι, να συζητάς. Και το θέμα μας σήμερα είναι το κατά πόσο οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε από τη μάζα, κατά πόσο αυτό μας βοηθάει αν γίνεται, εντάξει, spoiler alert, τι γίνεται, μας βοηθάει να εξελισσόμαστε ε, ή το αντίθετο ε, και αν αυτό προκαλεί ανασφάλεια, αν προέρχεται από την ανασφάλεια, ποια η σχέση του με την ανασφάλεια, τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ πολλέ φορέ έχω τοποθετηθεί στα βίντεο μου υπέρ του να, της μάζας, υπέρ του να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι άνθρωποι πόσο σημαντικό είναι ε, να έχουμε ο ένας τον άλλο, να ανήκουμε κάπου, γιατί όταν λειτουργούμε συμπληρωματικά με τους άλλους ανθρώπους, έχουμε μεγαλύτερη δύναμη από οποιονδήποτε άνθρωπο έχει, είναι από μας λόγω κοινωνικής τάξης, λόγω χρημάτων κλπ. Οπότε, ναι, έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω ότι αν κάτι έχουμε σε αυτή τη ζωή είναι ο ένας τον άλλο και τη δύναμη της μάζας. παρόλα αυτά, σήμερα θέλω να εστιάσω περισσότερο στον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά μέσα στη μάζα. Γιατί είναι λογικό ότι όταν μιλάμε για ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων, μέσα σε αυτό θα έχει και εξυπνότερου ανθρώπους από άλλους, ικανότερους ανθρώπους από άλλους σε κάποια πράγματα, οπότε μήπως αυτό πάλι φέρνει τους ανθρώπους στο να αναλαμβάνουν ένα ρόλο εξουσιαζοντός ή εξουσιαζόμενου οπότε πάλι δημιουργούμε αυτούς τους ρόλους από μόνοι μας και ας πούμε είναι η δική μας απόφαση να γινόμαστε followers ή leaders κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικό αυτό θέλω να πω ή μας το έχουν πει ότι έτσι συμβαίνει εμ, για να είμαστε πιο χειραγωγήσιμοι δηλαδή να δεχτούμε ότι κάποιοι είμαστε followers ας πούμε σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων πάμε να ξεκινήσουμε από την ιστορία θα σας βάλω πηγές από κάτω για όσα θα πω Υπάρχουν ευρήματα από ένα εκατομμύριο χρόνια πριν περίπου, σύμφωνα με τα οποία οι άνθρωποι επιβίωναν στο ότι δημιουργούσαν και ζούσαν μέσα σε ομάδες. Είτε αυτό ήταν για να μοιράζονται όπλα, είτε ήταν ε, για απλή κοινωνικοποίηση, είτε ήταν ε, για λόγους οικογενειακής φροντίδας ας πούμε. Γιατί λέει ότι όσο εξελίσσονταν οι άνθρωποι, όσο περνούσαν τα χρόνια, ο εγκέφαλός τους μεγάλωνε, το ξέρουμε αυτό. Και έτσι καθυστερούσε περισσότερο η ενηλικίωση, η εφηβεία, γενικά το, το, growing up ας πούμε, οπότε με αυτόν τον τρόπο χρειάζονταν, ήταν απέτηση να περνούν περισσότερο χρόνο οι οικογένειες με τα παιδιά και έτσι γινόντουσαν πιο, πιο πολύ χρόνο περνούσε μέσα σε ομάδα. Αργότερα. 130.000 χρόνια πριν από τώρα, οι άνθρωποι άρχισαν να συνάπτουν σχέσεις με ανθρώπους σε πιο απομακρυσμένα σημεία του κόσμου, ε, και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που όλος ο κόσμος, η λειτουργία πούμε, του κόσμου βασίζεται στη σχέση συνεργασίας ε, των λαών. Εντάξει, ξέρετε τι εννοώ. Οπότε ναι, αδιαμφισβήτητα χρειαζόμαστε αλλούς ανθρώπους. Είχα διαβάσει και σε ένα βιβλίο ότι οι κοινωνικοί άνθρωποι ζουν περισσότερο από τους μη κοινωνικούς ανθρώπους. Το πρόβλημα το οποίο θέλω να συζητήσω σήμερα δημιουργείται όταν... Στο όνομα τη ομαδικότητα χάνεται κάθε ίχνος ατομικότητα σε σημείο που μπορεί να λειτουργήσει ει βάρο του εαυτού ή των άλλων ανθρώπων. Πε ότι περνά από ένα φλεγόμενο κτίριο, όχι κάτι πολύ τρομερό, καπνό σε ανησυχητικό βαθμό, δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι normal. Κοιτάς γύρω σου και βλέπεις ότι κανείς δεν είναι ανήσυχο. όλοι είναι φυσιολογικοί. Οπότε εσύ αυτόματα σκέφτεσαι ότι δεν πρέπει να τρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο, αλλιώ και οι άλλοι άνθρωποι θα αντιδρούσαν. Όμω. Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε ένας ξεχωριστά που είναι σε αυτό το σημείο, βλέπουν εσένα που κάνεις αυτή τη σκέψη και είσαι ψύχρεμος, οπότε και οι ίδιοι μένουν ψύχρεμοι. Οπότε τελικά ο ένας επηρεάζει τον άλλο λανθασμένα, Γιατί στην πραγματικότητα κάποιο θα έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία και να φωνάξει φωτιά, να καλέσει το, την πυροσβεστική και να κάνουν κάτι. Αλλά σε, αυτή, τι, σε αυτό το παράδειγμα που λέμε τώρα, κανεί δεν κάνει αυτά που πρέπει. Κανεί δεν αντιδράει. Και καίγεται το κτίριο, πεθαίνουν όλοι, τελειώνει ο κόσμο. Αυτό που περιέγραψα μόλι ονομάζεται pluralistic ignorance στην ψυχολογία, πλουραλιστική άγνοια. Με απλά λόγια τείνουμε να κρίνουμε την ορθότητα μιας συμπεριφορά σε μια δεδομένη κατάσταση, σύμφωνα με το βαθμό που βλέπουμε τους, γύρωσμα, τους, γύρω, τους γύρω μας να την υιοθετούν. Με ακόμα πιο απλά λόγια, ό,τι κάνουν οι άλλοι, οι πολλοί, είναι σωστό. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο επιβλαβές, αν όχι ηλίθιο, μπορεί να είναι, και αν όχι με θέματα ζωής και θανάτου, όπως το κτίριο που καίγεται ή ας πούμε χρήση ναρκωτικών που πολλοί άνθρωποι ξέρετε ότι όταν ξεκινούν να παίρνουν ναρκωτικά το κάνουν επειδή βρίσκονται σε παρέες που το κάνουν και έτσι το βλέπουν και το ε, απενοχοποιούν και, λοιπά και λοιπά, αλλά και με πιο απλά πράγματα όπως είναι π.χ. η μόδα, τα ρούχα, τα τηλεοπτικά προγράμματα. Πόσες φορές παρακολουθήσαμε κάτι απλά επειδή το έβλεπαν όλοι. Φυσικά το να πεις ας πούμε ότι εγώ δεν βλέπω Squid Game επειδή θες απλά να είσαι αντίθετο στη μάζα δεν σε κάνει ε, άνθρωπο, σκεπτόμενο που αποφασίζει για τον εαυτό του και δεν επηρεάζεται από τη μάζα. Μπορεί να είσαι αυτό, αλλά μπορεί να σε κάνει και άτομο το οποίο θέλει απλά να πηγαίνει αντίθετο με τη μάζα, δηλαδή οτιδήποτε popular το απορρίπτει και επιλέγει πιο ψαγμένα εναλλακτικά πράγματα, αλλά το κάνει επίτηδε απλά για να διαφέρει. Αυτό είναι άλλο πάλι θέμα, είναι complex, άλλο, καμία σχέση με το να αποφασίζει όντω ε, μόνο σου οι διατροφικέ συνήθειε. Φυσικά δεν αναφέρομαι στι διατροφικέ συνήθειε που μπορεί να έχει μια ομάδα ανθρώπων που μένουν, α πούμε, σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία που εξυπηρετεί αυτή τη διατροφή. Δηλαδή, το να τρώνε οι Έλληνε. Απομακρύνθηκα λίγο. Το να τρώνε οι Έλληνε ψάρι δεν είναι μόδα. Είναι λογική γιατί στην Ελλάδα έχει ψάρι. Αλλά αναφέρομαι π.χ. στη μόδα που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια με την υγιεινή διατροφή που γενικά μας έχει δημιουργηθεί, βασικά είναι εξ αρχής λάθος, να έχουμε ένα μοτίβο υγιεινής διατροφής σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν στέκει. Η κάθε χώρα, το κάθε κλίμα ε, εξυπηρετεί, υποστηρίζει μάλλον διαφορετικό ε, διαφορετικές διατροφικές συνήθειες ας πούμε αυτό που έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια είναι η αποφυγή των υδατανθράκων, της γλουτένης και γενικά η υιοθέτηση ενός πιο χορτοφαγικού τρόπου ζωής, γενικά πολύ φρούτο, πολύ λαχανικό. Είμαι σίγουρη και ότι άμα γκουγκλάρω αυτή τη στιγμή healthy diet, ωραία δημοσιογραφική πηγή, google images. Τις πρώτε, στα πρώτα αποτελέσματα βλέπω αυτό που είναι μια καρδιά με φρούτα και λαχανικά, ή τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι λίγο ενό είδου παραπληροφόρηση, γιατί η υγιεινή διατροφή δεν είναι απλώ τα φρούτα και τα λαχανικά. Ναι, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι υγιεινά, αλλά υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Ε, δηλαδή, και το κρέα είναι υγιεινό, και τα γαλακτοκομικά είναι υγιεινά, και, και η και στα ψωμιά είναι υγιεινά. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι τα έχουν δαιμονοποιήσει απλά επειδή έχει κυκλοφορήσει αυτή η μόδα, σύμφωνα με την οποία μόνο η, ας πούμε το να, τα gluten free και τα ε, vegan και αυτά τα προϊόντα, ακόμα και αν δεν είσαι vegan έτσι, είναι υγιεινά και αυτό είναι λάθος γιατί υπάρχουν τόσα, τόσες χιλιάδες vegan προϊόντα, οι gluten free που έχουν χίλια διοχημικά μέσα και τελικά σου κάνουν περισσότερο κακό οπότε ε, ναι, αυτό θέλω να πω ότι ο ένας κοιτάει τι κάνει ο άλλος κοιτάει τι κάνουν οι πολλοί και τελικά καταλήγει να κάνει μπορεί περισσότερο κακό στον εαυτό του επειδή απλά δεν έχει την, ε, πώς να το πω, την κριτική ικανότητα να κρίνει για τον εαυτό του ή να υπολογίσει ας πούμε τα, τα, το information, τις πληροφορίες. Κυριολεκτικά έχω δει ανθρώπους να απολογούνται που τρώνε κρέας και να απολογούνται στα ζώα να πω εντάξει αλλά απολογούνται στους άλλους ανθρώπους. The lower the self-esteem, the higher the susceptibility susceptibility, susceptibility, susceptibility. 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 <laughs> Οπότε το είπα σωστά στην αρχή. The lower the self-esteem, the higher the susceptibility to peer pressure. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο πιο χαμηλή είναι η αυτοποίθησή σου, ε, τόσο πιο πιθανό να ενδώσει στην πίεση των άλλων ανθρώπων. Peer pressure, αυτό τέλο πάντων σημαίνει. Όταν δηλαδή εσύ δεν πιστεύει ότι είσαι ικανό από μόνο σου για οτιδήποτε, μιλάμε, ε, είναι πιο πολύ πιθανό να σε νοιάζει πάρα πολύ το σε βλέπουν οι άλλοι. Ε, και αυτό προφανώς εφαρμόζεται στα πάντα στη ζωή. Είναι σαν κάποιο που μου στέλνεται ότι ε, είμαι με την παρέα μου, λένε κάποια πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ, αλλά δεν τολμάω να μιλήσω, να πω, να φέρω αντίρρηση, γιατί πιστεύω ότι θα με κρίνουν και θα μείνω, ας πούμε, στην απέξω της παρέας. Δεν υπάρχει αυτό. Χάνεις τον εαυτό σου... Ε, για χάρη των άλλων που οι απόψει του είναι πολύ πιθανόν να οφείλονται ακριβώ στο ίδιο που είπε εσύ. Απλά εσύ έχει ακόμα τη δυνατότητα να τα ξεχωρίσει. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν τη δυνατότητα Οπότε είσαι σε καλύτερη θέση, αλλά και πάλι τελικά γίνεται κακό. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω για ακόμα ένα παράδειγμα που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το 1937, ο Σίλβαν Γκόλντμαν, ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ, διαπίστωσε ότι οι πελάτε σταματούσαν να ψωνίζουν όταν γέμιζαν οι τσάντε του και αποφάσισε να φτιάξει τα καρότσια, τα γνωστά σε όλου καρότσια, ε, για να ψωνίζουν περισσότερο και να αυξήσει τα κέρδη του. Οι άνθρωποι στην αρχή δεν, ε, δεν τα χρησιμοποιούσαν, παρόλο λέει που είχε πάρα πολλέ πινακίδε που λέγανε χρησιμοποιήστε τα για αυτό το λόγο, δεν τα χρησιμοποιούσαν επειδή δεν τα ξέρανε Και έτσι ο ίδιο προσέλαβε κάποιου ανθρώπου να προσποιηθούν ότι είναι πελάτε και χρησιμοποιούσαν τα καρότσια ώστε να τα δουν οι άλλοι άνθρωποι και να πούν: Οκ, okay, αφού το κάνουν και άλλοι, θα το κάνω κι εγώ. Και τελικά έτσι και έγινε και δείτε μα όλου τώρα που χρησιμοποιούν τα καρότσια και ψωνίζουμε άπειρα. <laughs> αυτό είναι ενδιαφέρον από πάρα πολλέ απόψει. Πρώτον, Δείχνει ότι όντω οι άνθρωποι ε, δίνουν πολύ σημασία στο τι κάνουν οι άλλοι γύρω του. Θυμάμαι και ένα βιντεάκι, άμα βρω θα σας το βάλω, δεν ξέρω καν αν είναι αληθινό, αλλά το είχα δει και με είχε προβληματίσει. Που έδειχνε, νομίζω, κάποιον άνθρωπο να πηγαίνει σε δωμάτιο ε, κάποια κλινική. Ξέρω εγώ, που περίμενε να τον. Ε, του, δώσαν, του είπαν, α πούμε, πάρε χαρτάκι και περίμενε να έρθει η σειρά σου. Και γινόταν ένα. Ακουγόταν ένα ήχο, μοιάζει το τόσο, και σηκώνονταν οι ηθοποιοί. Και κάθε φορά που γινόταν αυτό ο ήχο, σηκώνονταν. Και έτσι και οι άνθρωποι που δεν συμμετείχαν σαν ηθοποιοί αλλά ήταν όντω πραγματικά πειραματόζωα, άρχισαν να σηκώνονται χωρί να υπάρχει κανένα απολύτω λόγο, απλά επειδή το έκαναν οι άλλοι. Έχω σκεφτεί πολλέ φορέ τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση, τι θα έκανε, Θα. Δηλαδή, ξέρει, δεν μπορεί να ξέρει, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η. η... Peer pressure, α πούμε. Ναι, τέλο πάντων, σχετικά με το supermarket, είναι ενδιαφέρον το ότι ενώ κάτι θα του εξυπηρετούσε, θα του βοηθούσε να κάνουν πιο άνετη την εμπειρία των σαωνίων του, ε, δεν το έκαναν αν δεν έβλεπαν άλλου να το κάνουν. Και από την άλλη, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο καπιταλισμό έκανε αυτόν τον άνθρωπο να προσπαθήσει να κάνει πιο άνετη τη ζωή, την εμπειρία ε, των πελατών, με σκοπό να αυξήσει το κέρδος Οπότε τελικά όταν εσύ χρησιμοποιείς αυτή τη μέθοδο, ξοδεύεις περισσότερο, οπότε τελικά είναι καλύτερο για σένα, είναι χειρότερο για σένα, οπότε τελικά, οπότε τελικά ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορεί να αποφασίζει για τον εαυτό του, να μπορεί να ζυγίζει όλα τα πράγματα να πάσα στιγμή, να είναι ξύπνιος, να είναι ενημερωμένος ε, και να έχει αυτοπεποίθηση, να νιώθει άνετα με τις επιλογές του και να ας πούμε αν αποφασίζει κάτι σε κάποια χρονική στιγμή, σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση που κάποιες προϋποθέσεις να είναι σίγουρος γι' αυτό εντάξει δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό, αλλά να επηρεάζεται από τις δικές του σκέψεις και τις δικές του αποφάσεις και όχι από το τι λένε όλοι γύρω του, γιατί επειδή κάτι το κάνουν όλοι δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι και λάθος. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν ότι κάτι που το κάνουν όλοι είναι λάθος, αλλά δεν πάει έτσι. Άμα κάτσεις να δεις σειρέ και ταινίε που βλέπουν όλοι, κάποιες θα σ' αρέσουν, κάποιες δεν θα σ' αρέσουν. Αυτό είναι λογικό. Το θέμα είναι να μπορεί να τα κρίνει με στο κεφάλι σου και όχι να τα ξεχωρίζει με στο κεφάλι σου και όχι, α πούμε, να δει Game of Thrones επειδή το βλέπουν όλοι και να πείσει τον εαυτό σου ότι σου αρέσει, που γίνεται φυσικά, μην νομίζετε ότι δεν γίνεται, απλά επειδή αρέσει σε όλου. Makes no sense. Καλό είναι να ακούμε του άλλου ανθρώπου, καλό είναι να του υπολογίζουμε. Είμαστε κοινωνικά όντα, μένουμε σε κοινωνίε και είναι πάρα πολύ σημαντικό στι εποχέ που ζούμε, που η εξουσία έχει, το έχει χάσει το παιχνίδι, να μπορούμε να έχουμε ένα στον άλλο. Αλλά πρέπει να είμαστε ο κάθε άνθρωπο ο δικό του. Και άμα θες να βάζει τον εαυτό σου κάτω από του άλλου, κάντο, αλλά κάντο πάλι ε, ενσυνείδητα, ευσυνείδητα. Ε, και όχι απλά να να γίνεις, ας πούμε, μέρος του όχλου απλά για να νίκει κάπου και να νιώθεις ότι επειδή το κάνουν όλοι είναι σωστό. Ούτε που ξέρω τι είπα, άνοιξα την κάμερα και απλά μπουρ μπουρ, μπουρ, μπουρ. Ε, Ελπίζω να καταλάβετε από αυτό το βίντεο τι ήθελα να πω, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον, ελπίζω να σας έκανα λίγο να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τους φίλους σας και τους εχθρούς σας. Το μαλλί μου κόλλησε, το βλέπετε. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!